Αλλά και την προσοχή σα, τουλάχιστον την ησυχία σα. Οπότε πάμε. Με την ενημέρωση ότι θα διαμορφωθούν τώρα σε όλους τους παρόντες κομμάτια βασιλότητας, τα οποία είναι προσφορά από τα ζαχαροταστεία κουτατζή και μέσα σε ένα από αυτά τα που θα μοιραστούν υπάρχει κάποιο τυχερό κέρμα. Αυτό είναι τη φύση αυτής. Η κυρία Σεπερτζίνου λοιπόν είναι η διευθυντή από το Συμβούλιο του Συμβουλίου για την Κίνα που μόλις κόβηκε. Ενώ αυτό που όπως έλεγα πριν θα διανυμηθεί ως κομμάτι αμυντικό με τον καθένα και είναι προσφορά των ζαχαροταστείων Χατζή, θα έχει σε ένα από όλα τα παιδιά και με Θεσσαλονίκη συμβάθεια. Κάτοχος του οποίου θα πάρει και ένα δώρο συμβολικό. Συνεχίζω λοιπόν μια ολομέρωση. Τις κυρίες και τους κυρίους που έχουν σαν την τιμή να είναι σήμερα εδώ και εκτιμάται ιδιαίτερα αυτή η παρουσία δεδομένου ότι και οι κυρίοι είναι σχετικά δύσκολη, αλλά για το σύνδεσμο είναι ακόμα δυσκολότερο από μέσα της λίγο παράξενης κατάστασης που βιώνει και είναι στη νέο σύνδεσμο, που όμως θα είναι πολύ ευχάριστα για την πρόεδρό μας. Έτσι, υπολογίζουμε ότι στο εμείς μέλλον και στο απότερο θα έχουμε και άλλα ωραία γεγονότα, όπως αυτό μεταξύ κάθε Θεσσαλονίκης που έγινε προ λίγο ημερό και που όσοι δεν ήταν παρόντες, όσοι έκασαν όχι τόσο από γεύση όσο από γνώση. Γιατί ακούστηκαν μερικά πολύ ωραία πράγματα και εκτιμώ ότι πάντοτε η γεύση πρέπει να συνοδεύεται και από γνώση και τα ανάλογα. Σημαντική δράση και ιστορία επαγγελματική και συλλογική και επειδή τελευταία με τα εθνικά θέματα που είναι στην επικαιρότητα υπάρχει μια θα έλεγα συνεχής ίσως και κατηγιστική εξέλιξη και ροή να μας πληροφορήσει και τις καλύτερες εξελίξεις με μια σύντομη παρουσία από τον κύριο Κόκας πολύ σύντομη για το τι μέχρι την έστω το πρώτο στο εξής για το μακεδονικό. Φίλες και φίλοι συμπολίτες μου Θεσσαλονικής και συντομίτες κάτοικοι της Αθήνας και των πλαστείων της. Χαίρομαι ιδιαίτερα που φέτος μαζί με τις ευχές για καλή χρονιά έχουμε τη δυνατότητα σε αυτή την καταιγιστική συγκυρία, όπως είπε εδώ ο γραμματέας του Συλλόγου, όπου η Θεσσαλονίκη επιτέλους σήκωσε και εκφράζει το κοινό αίσθημα των Ελλήνων με αφορμή το πρόσφατο συναντήριο για το θέμα της Μακεδονίας μας. Έχουμε σε εξέλιξη την Κυριακή κιόλας και μετέπειτα ένα επόμενο συναντήριο που γίνεται στην Αθήνα με το ίδιο θέμα που συντάραξε και την ελληνική πολιτική και κοινωνική ζωή. Επειδή όπως θα θυμάσαι οι παλιότεροι, εγώ είμαι 30 χρόνια μέλος του Συνδέσμου Θεσσαλονικαίου, αλλά και παλιότερα ως τότε πρόεδρος του 1989 του Συνόλου Αποφύτων Ανατόλια στην Αθήνα, είχαμε πολύ ασχοληθεί επί Προεδρίας Μανδύλα και άλλων ιστορικών προέδρων μας για ζητήματα που αφορούσαν το πώς η Θεσσαλονίκη και η Θεσσαλονικής θα μπορούσαν να ενσωματώσουν αυτή την κουλτούρα της πολιτισμικής ιδιαιτερότητας της Μακεδονίας
το ποντίο των διαφόρων άλλων που κατήγησαν στον χώρο της Μακεδονίας μας μετά την πλαστική καταστροφή στην Αθήνα. Μια τέτοια συμβολή ήταν όπως όσοι ήσασταν παρόντες και παρούσες στο Πολεμικό Μουσείο πριν από δύο εβδομάδες για τα γλυκά της Θεσσαλονίκης που ακριβώς εκφράσαμε αυτή την πολιτισμική ιδιαιτερότητα της πόλης μας. Εκεί λοιπόν ο γραμματέας είχε την ευκαιρία να σας πει στο Πολεμικό Μουσείο ότι ο Σύλλογος Θεσσαλονικαίων Αθήνας στέλνει και στηρίζει αυτή την έκφραση, τη δημόσια, της διεκδίκησης για την υπεράσπιση του ονόματος της Μακεδονίας χωρίς καμιά κλίση που σε σύνθετες ονομασίες και στα πλαίσια αυτά ενώ στο γεγονότος του Σεκτήτων 9 Ιανουαρίου δημιουργήθηκε μια πρωτοβουλία στην οποία είστε όλοι καλεσμένοι να συμμετέχετε που λέγεται Εθελοντές για το Σύνταγμα και τους Θεσμούς στα πλαίσια μιας προσπάθειας κοινωνικού ελέγχου των Ελλήνων πολιτών στις ωφελές στιγμές που ζούμε, είπαμε να ασχοληθούμε και με το μακεδονικό. Δεν θέλω να σας κουράσω, θέλω να ευχαριστήσω το Σύνδεσμο για το γεγονός ότι ήδη μας παρήχε με τη συμβολή του Ταμεία του Λέανδρου εδώ του Σιδηρόπουλου το χώρο για να συνεδριάσει αυτή η Επιτροπή για την οργάνωση του Συλλαλητηρίου της Αθήνας μεθαύριο, την 4 Φεβρουαρίου και παράλληλα, επειδή εμείς αύριο, αν έχω τη συνέντευξή σας, θα καταθέσουμε στο Δήμο Αθηναίων μια πρόταση για να γίνει ένα κεντρικό συλλαλητήριο την παραμονή που το θέμα θα έρθει στη Βουλή, θα ήθελα ο Σύνδεσμος Θεσσαλονικαίων με τη σύμφωνη γνώμη όλων μας, πέρα από μακεδονικές οργανώσεις και άλλους, να στηρίξει αυτή τη διεκδίκηση. Γιατί αυτή η διεκδίκηση για το όνομα της Μακεδονίας βάζει και ευρύτερα ζητήματα στους καλεπούς καιρούς που ζούμε για το ποιος και ποιοι αποφασίζουν για μας αντί για μας. Γιατί αυτό που γίνεται με τους πολιτικούς για το πώς δίνουν και ποιο όνομα στη Μακεδονία είναι το ίδιο πρόβλημα με το ποιος υπογράφει μνημόνια για το ποιος βαθμολογεί και όλα τα συναφή. Γι' αυτό θα ήθελα να υποστηρίξουμε τη συνεργασία αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά σε όλους. Το πρόγραμμα μας συνεχίζεται με πάρα πολύ ενδιαφέρον, σαφώς. Μια πολύ επιπροδοτική παραγωγή. Δύο λεπτό, κύριε Πενετάλη, χρονομετρημένα. Σε συνέχεια, όπως όσων υπόθηκαν από τον κύριο Κόμπρα, ο κύριος Καζάς, αρχαιολόγος, καθηγητής επί του θέματος της αρχαίας της Αρχαίας Μακεδονίας, για 1,5 λεπτό και πέρα στο μισό λεπτό. Αυτό και το σώμα σιγό, ήταν τραγικό. Αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε εδώ. Όλοι διαφωνούμε με το πνεύμα να μπορέσουμε να ενώσουμε όλους τους Έλληνες για την διάρκεια του κοινωνικού μετρημού. Και επειδή εγώ έχω κάνει 15 χρόνια έρευνα σε αυτή την ιατρική και μονοπολική διατροφή των πολιτιστών λαών του Σχολείου και τη Ειδή Αναπολή, γίνεται τώρα μια αλυσίδα. Συζητούμε τώρα με τον κύριο Λιάντρο, τον Διόπουλο, για να κάνουμε αρχή ερωτηματικά. Προσωπικά, για αυτόν τον χρόνο τον κόσμο, θα δημιουργήσουμε πολλές δεκάδες χιλιάδες πολιτιστές εργασίες, επιστήμονες κλπ. Και να κάνουμε ότι η αλυσίδα από τη Σκυακόλια, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή διασκέδαση. Και επειδή πολλοί φίλοι με ρωτούν αν είμαι μόνο εδώ την Κυριακή μεσημέρι, ίσως δεν με παρακολουθείτε ειδικά στο Facebook ή τις αναγγείλεις που γίνονται στα site της ΑΕΠ, Σάββατο βράδυ, όπως